Rapid test, κυρίες και κύριοι, γίνονται στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιστρέφουν στα σχολεία τη Δευτέρα. Σήμερα έγιναν και χθες στο Δήμο Καλαμαριάς. Πάμε να συνδεθούμε με την Αναστασία Αργυριάδου, που θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν προσελεύσεις, Αναστασία. Ναι, Λίνε, οι ετοιμασίες συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς και η προσέλευση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή δασκάλων νηπιαγωγών μορφών νηπιοκόμων του Δήμου Καλαμαριάς, είναι πολύ μεγάλη. Φτάνει το 90%. Έχει βρεθεί μέχρι αυτή την ώρα ένα θετικό κρούσμα. Χθες το δεύτερο δημοτικό σχολείο, στα rapid test, 750 που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και επανέλαβα στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα της απολυμάνσης. Οι εκπαιδευτικοί που βρεθήκαμε νωρίτερα μαζί τους μας είπαν ότι θέλουν να ανυπομονούν να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες, να ξαναδούν τους μαθητές τους. Το θεωρούν ρυψοκίνδυνο, ωστόσο από την πλευρά τους θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Μάλιστα, θεωρούν ότι θα πρέπει να επαναλαμβάνονται τα rapid test στους εκπαιδευτικούς σε τακτά χρονικοδιαστήματα. Και μάλιστα, στη δεύτερη φάση του εμβολιαστικού προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί είναι από τους πρώτους που θα εμβολιαστούν. Τώρα, σήμερα στις 2 η ώρα, ολοκληρώνονται τα rapid test στο Δήμο Καλαμαριάς και αύριο ξεκινούν στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Περίπου 2.000 rapid test θα πραγματοποιηθούν αύριο και την Κυριακή στο 4ο και 5ο δημοτικό διαμέρισμα.